ως εκπομπή, κυρίες και κύριοι, καλύπτουμε, καταπίνουμε δηλαδή με ταχύτητα αστραπιαία τα εκατοντάδες χιλιόμετρα που μας χωρίζουν από την Αμερική και λέμε καλημέρα στο Καλομυράκι. Καλομύρα! Καλημέρα, Καλομύρα! Τρεις η ώρα το πρωί, τρισήμιση, και αγάπη μου, 3:30 τα ξημερώματα. Σε βλέπουμε και σε απολαμβάνουμε, αλλά ο ήχος είναι πολύ κακός. Θα δοκιμάσουμε να ξανασυνδεθούμε μαζί σου σε λιγάκι. Μην το κουνήσεις. Μην ψάχνεις, δεν είναι δικό σου. Δεν είναι θα δικό σου. Εμείς α, αυτό ήταν, ναι. Ω, δεν νομίζω. Όχι, είναι θέμα ήχου. Είναι θέμα δικό μας πρόβλημα, Καλομυράκι. Μην αγχώνεσαι καθόλου, θα το λύσουμε εμείς και θα είμαστε μαζί σου πάλι σε λίγα λεπτά. Αλλά μέχρι να συνδεθούμε ξανά με την Καλομύρα για να μας πει όλα τα ενδιαφέροντα πράγματα που έχει να μας πει. Που είναι να... Και ούτε συνάχεια από εδώ και πέρα να μην πάθετε. Είδα βρέφω το χαμόγελο, βρέ που φαίνεται εκεί. Καλομυράκι, πες μου ότι μας ακούς και σε ακούμε. Θα τα ακούμε, ούτε καλά. Ναι. Σε ακούμε πολύ καλύτερα τώρα, νομίζω. Θα σε έλεγα ότι πρώτα απ' όλα καλημέρα. Καλημέρα, αγάπη μου. Δεν σας βλέπω όλους, αλλά θέλω πάντως. Αυτό το πρώινο χτύπημα, άσε. Ναι, διότι... Η μου μου έλεγε, είναι στο σπίτι της και μου λέει, της λέω, α, θα είναι το πρωί γινό στην εκπομπή της. Και μου λέει, α, ωραία, στο επόμενο. Γιατί την άλλη φορά την ξύπναγα και τον άντρα της. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά από την προηγούμενη φορά που είχαμε συνδεθεί με την Καλομύρα. Κάποιος προσπαθούσε να κοιμηθεί στο δωμάτιο. Η μαμά της. Και προσπαθούσε και άλλαζε πλευρά η γυναίκα και εσύ μιλούσες μαζί μας. Καταπληκτικό ήταν αυτό. Καλομύρα. Καλομυράκι μου γλυκό. Παντρεύεσαι. Τι... Καλομύρα μου, παντρεύεσαι. Παντρεύομαι και δεν σας κάλυψα. Τρελάθηκε. Είδαμε πριν, είδαμε πριν ένα βίντεο, είτε από το Twitter είτε από το Facebook, από το έλεγες, από το Facebook που έλεγες για πρόβα νηφικού, κάτι όχι, τέτοιο. Όχι, ετοιμάζεται, ψάχνει αίθουσα για το ξύλωση. Ψάχνει αίθουσα για το που θα γίνει το πάρτι. Okay. Ναι, ψάχνω. Νομίζω, έχω καταλήξει, αλλά δεν είμαι σίγουρη, αλλά ψάχνω με πολύ, γιατί όχι που δεν είναι ότι... Είμαι σπαστική και θέλω αυτό και πρέπει να είναι έτσι. Απλά θέλω κάπου που είναι απλό, ωραίο, ρομαντικό. Ψάχνεις μόνη σου ή μαζί με τον Γιώργο? Μαζί με τον Γιώργο. Α, ανώτερη σε βρίσκω. Για να το δει και αυτό. Α, ναι, μωρέ. Και αυτό, ψάχνουμε, τέτοιες. Καλομύρα, έχετε βγάλει ημερομηνία. Πότε σκέφτεστε να παντρευτείτε, μέσα στο 2010 θα είναι? Αυτό θέλουμε. Το 2010, το φθινόπωρο, σκέφτομαι και ανθρώπους στην Ελλάδα, πότε είναι πιο ωραία να γίνω κάποιοι φίλοι που θέλουν να βγουν και προθετάξεις. Φθινόπωρο λέμε, αλλά τίποτα δεν είναι σίγουρο. Δεν θα ήταν πιο ωραίο να παντρευτείς το καλοκαίρι στην Ελλάδα που να έχει λιακάδα και... Στα νησιά μας. Ναι. Ανατροπή, τα κυρώνει όλα καλά. Μη μου θα τα γυρώσω. Δεν ξέρω, αλλά εσύ θέλω να σου πω ότι είδα φωτογραφίες για το γάμο σου και φαινόσουνα gorgeous. Ήταν υπέροχη η νύφη, εσύ, όντως. Αν θα το είσαι, θα το ήθελα. Αλλά δεν ξέρω, η βασική μου, η πρώτη ξάδερφη και όποια αυτή είναι εδώ. Ξαδερφή μου, μικρά, παιδιές, αεροπλάνα, συζήτια. Λογικό. Λίγο. Πες μας λίγο πώς το φαντάζεσαι, πώς θέλεις τον νηφικό σου, πώς θέλεις τα μαλλιά σου. Θα μας πάρεις τον Δημήτρη εκεί να σε φτιάξει σίγουρα. Ας πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Αναλόγως, οπότε αν το κάνω φθινόπωρο, δεν ξέρω. Αλήθεια, θα σου πω βλακία, γιατί δεν ξέρω. Αλήθεια. Απλά έχω σκεφτεί το παΐτο. Το φαγητό. Το φαγητό τι θα είναι, τι θα είναι το φαγητό δηλαδή, τι έχει σκεφτεί, τι θα σερβίρεις στους καλεσμένους όπου θα είμαστε και εμείς θα τις κατσικωθούμε εννοείται, αλλά λέω τι θα φάμε στο γάμο σου, θέλουμε να ξέρουμε. Θέλω όχι φαγητό, εδώ στην γιορτή κάτι που πολλοί ενθουσιάζονται να έρθουν στους γάμους είναι για το φαγητό, γιατί δίνουμε πολύ φαγητό. Ναι. Αν και στην Ελλάδα έχω πάει σε γάμο και είναι πολύ φαγητό, αλλά θέλω να έχω ελληνικά εννοείται, αλλά ιταλικά, θέλω να έχω λίγο
κόκκινο sushi bar. Αυτό δεν είναι γάμος, αγάπη μου, αυτό θα είναι μπουφές, θα δοκιμάσουμε τις κουζίνες. Διεθνή κουζίνα. Ακριβώς, μπουφές διεθνούς κουζίνας θα είναι αυτό. Καλομήρα, κάτι άκουσα ότι ετοιμάζεσαι σιγά σιγά για το επόμενο CD. Ότι φτιάχνεις τραγούδια, έχεις μπει στο στούντο και έχεις ηχογραφήσει κάποια κομμάτια. Ναι, εδώ στην Ιωαννίδη στο στούντιο λίγο και γράφω τραγούδια. Και τώρα ψάχνουμε, έχω πολλές ιδέες για κάτι καινούριο που θέλω να κάνω. Θα πάω στην Ελλάδα σύντομα γι' αυτό. Και θα δουλέψω με τον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο και τον Κωνσταντίνο Παντζή, η ομάδα μου. Που κάνατε και το Secret Combination. Θέλω να κάνω κάτι που σκέφτομαι και θα δούμε πού πάει. Εντάξει, δεν είναι... Εντάξει. Πότε θα έρθεις εδώ? Πολύ, πολύ σύντομα. Θα πάω στο... Όλα έτσι λες, Καλομήρα. Πολύ, πολύ σύντομα, πολύ, πολύ σύντομα. Τι εννοείς, δεν έχουμε καταλάβει. Δεν θέλω να λέω τι μερομηνίες. Τι μου, τι το γρήγορα. Καλομήρα. Προηγούνται κάτι βραβεία όμως, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, κάτι βραβεία, κάτι... θα πας να παραλάβεις κάποια βραβεία με παρουσιάστρια τη Μαρία Μενούνος. Ναι, θα πάω 8 νομιλό ή 7. Τα βραβεία ήλιος, ναι. Θα πάρω Spotlight Award, που είναι like Best Performing Artist. Και είναι πολύ εξάρτητα. Θα είναι η Μαρία Μανούνο, η Φίλη, η Βαρδάλος και άλλοι. Τώρα δεν μπορώ να σας πω γιατί είναι πρωί. Αλλά είμαι πολύ εξάρτητη και θα τραγουδήσω και θα κάνω και στην αυλία. Και μετά θα πάω στην Ελλάδα. Συγχαρητήρια, Καλομηράκη. Πολύ σπουδαίο. Τηλεοπτικά, Καλομήρα, τι ετοιμάζεις τηλεοπτικά? Έχω κάποιες ραντεβούς, αλλά θα κάνω κάτι καινούριο, αλλά δεν μπορώ να το πω ακόμα. Ωραία. Αλλά θα καταλάβετε όταν θα το κάνω. Θα βιδάει, αυτό δεν με λέει. Ναι, πολύ όχι, αλλά τέλος. Ξέρεις γιατί δεν... Θα σου πω εγώ, θα καταλάβετε τι θα το κάνω. Μου προτείναν λέει το πρωινό του Σαββατοκύριακου. Όταν θα το κάνω, θα καταλάβατε και δεν το έλεγα. Γιατί δεν μπορούσα να σου το πω εκείνη τη στιγμή. Αυτό που έχει, δηλαδή έχετε συμφωνήσει και απλά μένει να το ανακοινώσετε ή είσαστε ακόμα στην κουβέντα και στις διαπραγματεύσεις? Well, σε ένα πράγμα είμαστε like 99%. Σχεδόν εκεί. Αλλά δεν μ' αρέσει να λέω αν δεν είναι σίγουρο, εννοείται. Καλά κάνεις, καλά κάνεις. Τι είναι, είναι παιχνίδι, είναι εκπομπή, τι, τι? Δεν μπορώ να πω. Το πρωινό, ρε Καλομήρα, κάτι τόσο. Το πρωινό, παιδί μου, το Σαββατοκύριακο σου λέει το κορίτσι. Τόση ώρα δεν καταλαβαίνει τι προσπαθεί να το πει γενικά. Εσύ το πιστέψει τώρα ξαφνικά. Όχι, κοιτάει έτσι. Να σου πω, Καλομηράκι, για τον Αλφα μιλάμε. Για τον Αλφα μιλάμε. Μιλάμε τον Αλφα. Τώρα ή κλείνεις εσύ το μικρόφωνο ή κλείνει μόνο του. Πονήρω εσύ αμέσως. Ναι. Δεν σε ακούμε τώρα. Πού είσαι, Καλομήρα? Ο ηχολήπτης μας μπορεί να μας βοηθήσει να την ακούσουμε λίγο καλύτερα. Για κουνήσου λίγο, μήπως κάτι... Έλα, έλα, ήρθε, ήρθε. Ναι, τώρα σε ακούμε. Ήρθε, ήρθε, εντάξει. Ήρθε. Διώχνει τώρα το μουσικό κομμάτι. Μουσικό κομμάτι, να, το τσαρτσό. Ακούτε. Ακούμε. Πες το, πες το. Είμαι έτοιμη για μουσική τώρα, σ' όχι λίγο ψάχνω πιο πολύ. Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Καλομήρα. Ό,τι και να κάνεις, εμείς σου ευχόμαστε καλή επιτυχία, θα το κάνεις καλά, είμαστε σίγουροι. Πολλά φιλάκια, Καλομήρα μου. Ευχαριστώ. Α, και Φέμη, ήμουνα στο κανάλι σου, έκανα το είδε. Ποιο? Έκανε το OK, μην ανησυχείς. Ήσουνα στο MAD. Ήσουνα στο MAD. Γεια, δεν με είδε. Όχι. Α, δεν βλέπει μάτια στο σπίτι του εκεί. Πού ήρθε? Α, baby, sorry, δεν το είδα. Δεν το είδα. Έκανα δοκιμαστικό για το OK, μην ανησυχείς όμως. Α, θα κάνεις και τη δική μου εκπομπή, μάλιστα. Όλες τις εκπομπές. Σου στέλνουμε τα φιλιά μας και την αγάπη. Φιλάκια πολλά, Καλομήρα μου. Να πέσεις για ύπνο να ξεκουραστείς αμέσως και χαιρετισμού στο Γιώργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλάκια. Γεια σου, Καλομηράκη, αγαπημένο. Φιλιά πολλά. Μα τι καλό κορίτσι. Ψυχούλα είναι, παιδιά, δηλαδή. Την ξυπνά στις 3, 4, 5, 6, ό,τι έκανε ξυπνήσει με μέσα στο γέλιο. Έτσι σαν και εμένα. Να σας πω κάτι. Τι είναι, Σάβα μου? Είμαι σίγουρος ότι θα σε ξυπνήσουμε 4 ώρες. Δεν θες να ξυπνήσεις μαζί με τη Γερμανό. Δεν θέλεις να ξυπνήσεις μαζί με τη Γερμανό. Η Ναταλία μπορεί να μην έχει κοιμηθεί 4 ώρα καν.
Αυτό είναι αλήθεια βέβαια. Θα ήταν πιο εύκολο να τα λέει. Καλά, εννοείται. Τρεις ώρες θα ήταν για αυτήν τύπου, ξέρεις, πίνω το πρώτο πρωί. Όχι, τώρα πια. Τώρα αλλάξαν αυτά. Περίμενε, να ξυπνήσω μαζί με την Αταλία. Θα είναι. Λαμβάνεις. Παιδιά, τι λέτε.